Ήρθε η ώρα να δούμε τις επιμάχες φάσεις. Περικλής Βασιλάκης μαζί μας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν έχουμε από όλα τα παιχνίδια επιμάχες φάσεις. Αυτό δεν το περάσετε έτσι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό νομίζω. Αυτό είναι καλό. Ξάνθη και Ρκοτέλη δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε. Τιμωρία στους διαιτητές. Τιμωρία τώρα. Όχι, μπράβο στους διαιτητές αυτούς. Να πάμε όμως στα άλλα τα παιχνίδια να δούμε. Έχουμε περίεργες και όχι καλές περιπτώσεις. Ξεκινάμε με το τι έγινε χθες στο Παθεσσαλικό. Ολυμπιακός Βόλου με τον Άρη. Περίεργο μάτς. Ψιλογκρίνια από τους γηπεδούχους για τη διαιτησία. Εδώ ζητάει πέναλτι ο Ολυμπιακός Βόλου σε μαρκάρισμα στον Σολάκη από τον Κουλοχέρι. Έδωσε επιθετικό στον παίκτη του Ολυμπιακού. Σωστά έδωσε γιατί τον κρατάει απ' έξω ο παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου και μετά ο παίκτης του Άρη θα τον κρατήσει μέσα. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Εδώ όμως. Φάση διαρκείας, αποκρίωση Φάκης, υπάρχει πέναλτι εδώ. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι το οποίο είναι δύσκολο για τον διαιτητή μέσα σε αυτή την αναβουμπούλα να το δει. Ναι. Τι ακριβώς κάνει ο παίκτης του Άρη στον αντίπαλό του. Τι κάνει. Τον βρίσκει με το πόδι, έχει βρει την μπάλα που έχει στο Ολυμπιακού Βόλο εδώ και τον βρίσκει με το πόδι και πέφτει κάτω. Είναι πέναλτι, δεν το έδωσε. Είναι πέναλτι, ναι. Δεν το είναι πέναλτι, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω εδώ τον χτυπάει. Μπροστά του γίνεται φάση. Δεν το είδα αυτό. Δεν ξέρω τι πρόσεχε τώρα ο διαιτητής, πάντως είναι πέναλτι. Εδώ είναι μια φάση στην οποία ο διαιτητής θα δώσει κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου. Ναι. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να φτάσει στην κόκκινη κάρτα. Έχουμε πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί οι διαιτητές γιατί. Ο Αστράγαλος δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται. Ήταν εύκολα. Καθαρά αντιαθλητική ενέργεια. Ναι. Αυτή που είδαμε. Και σε αυτό επιμένουμε, επιμένει η FIFA δηλαδή, δεν επιμένουμε εμείς. Ναι. Πολύ αυστηρότητα από τους διαιτητές σε αυτά τα χτυπήματα. Στην Τούμπα, πάω Ηρακλής. Για να δούμε τι είχαμε και από αυτό το παιχνίδι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Να δούμε την πρώτη περίπτωση, η οποία παρά εδώ ο Τσιρίλο, αν δεν κάνω λάθος, διαμαρτύρεται για το κράτημα το παρατεταμένο από τον Γιάκοπ. Ήταν η δεύτερη κάρτα που θα έπρεπε να πάρει ο παίκτης του Ηρακλή. Δεν την είδε από τον διαιτητή. Έπρεπε λίτωσε. Να την πάρει. Ναι, βέβαια έπρεπε να. Εδώ τι υπάρχει με τον Σολπικίδη. Υπάρχει παράβαση, υπάρχει φάουλ. Εδώ όμως αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς και μας βοηθάει είναι έξω η πρώτη κίνηση που κρατάει τον Σαλπικίδη και μετά πέφτει μέσα. Φάουλ έπρεπε να δοθεί όμως οπωσδήποτε, όπως και εδώ. Καρατέκα. Έπρεπε να δοθεί πέραν από το έμεσο, αφού δεν αγγίζει τον αντίπαλό του το πόδι του παίκτη του ΠΑΟΚ του Φωτάκη, νομίζω. Θα έπρεπε να πάρει οπωσδήποτε την κίτρινη κάρτα που θα ήταν και γι' αυτόν η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Για επικίνδυνο παιχνίδι. Τη γλίτωσε για επικίνδυνο παιχνίδι. Τη γλίτωσε λοιπόν. Άρα στον πειθαρχικό έλεγχο δεν ήταν εδώ. Εδώ ήταν δύο περιπτώσεις στις οποίες. Θα μπορούσε ο διαιτητής να τιμωρήσει με κάρτες κίτρινες και την γλίτωσαν. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Είναι αυτό που διεξήχθη στις Σέρες. Πανσεραϊκός εναντίον Πανιωνίου. Άκουγα προηγουμένως τον Γιώργο τον Πανάγο, ο οποίος έλεγε αυτά τα οποία θα πούμε κι εμείς. Εδώ το πέναλτι που έκρινε το μάτς. Δεν υπάρχει παράβαση. Θα πρέπει να προσέξουμε τα πόδια του επιθετικού παίκτη. Τα πόδια, επαναλαμβάνω, πώς κινούνται. Ο νούμερο 18 εδώ. Πώς θα πέσει, δεν υπάρχει πέναλτι, επαναλαμβάνω. Από την άλλη, είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστεί ο διαιτητής, αν είναι μακριά από τη φάση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορεί να δει αν όντως υπάρχει επαφή. Βλέπει το πέσιμο. Πόδι του τερματοφύλακα, το οποίο θα ξαναδούμε εμείς μία ακόμη επανάληψη ότι δεν βρίσκει τον επιθετικό παίκτη των Σερών και θα πέσει στην παγίδα. Είναι θέατρο. Παίρνει από την κίτρινη κάρτα που έπρεπε να πάρει ο παίκτης. Αν εδώ. Έπρεπε να πάρει και το βραβείο δεύτερου αντρικού ρόλου. Εάν έδινε τώρα το. Που έδωσε μάλλον το πέναλτι, ναι. Φυσιολογικά πρέπει να πάρει την κόκκινη κάρτα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Γιατί δεν είδε κόκκινη κάρτα ο Γιούργκερ Μάχο. Φαίνεται δεν επίστη ο διαιτητής για το του. Απόλυτο. Πάμε στο ΑΚΑ. Πάμε αλλά στο ΑΚΑ. Κίτρινη κάρτα. Λίγο, μάλλον και... Αριστοτέλη πρέπει να πάρει κίτρινη κάρτα για το θέατρο. Σωστό. Και όχι πέναλτι. ΑΕΚ Λάρισα. Το γκολ τη ΑΕΚ το πρώτο. Υπάρχει offside. Εδώ είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί για τον βοηθό. Ο βοηθός τώρα τι κάνει. Βλέπει μεν τον Λιμπερόπουλο που περνάει πάνω από την μπάλα. Δεν θεωρεί ότι είναι offside. Ήταν offside. Ο Μπλάνκο όμως ναι. Και ο Μπλάνκο ήταν λίγο πιο μπροστά. Κάτι το οποίο. Θεωρώ, εδώ ξαναβλέπουμε μια άλλη φάση που εδώ... Για φάουλ. Ναι, έτσι, για φάουλ. Πάντως για να καταλήξουμε στην προηγούμενη, είναι το χειμένεθι η αποβολή εδώ. Εδώ δεν έδωσε φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ βέβαια, έδωσε φάουλ ο διαιτητής. Προηγουμένως, θα επανέλθω όμως μετά. Εδώ είναι φάουλ η φάση... Φάουλ είναι έτσι. Για κάρτα, είναι φάουλ, είναι τι, ναι. Θα δούμε τώρα εδώ, εδώ αυτή άλλο. Η περίπτωση είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που θα δεχτεί ο παίκτης της Λάρισα σωστή απόφαση του διαιτητή. Μάλιστα. Για αυτή την κίνηση που κάνει. Εδώ είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, γκολ τη ΑΕΚ. Είναι πιο μπροστά, σαφέστατα, ο Μπλάνκο, ο οποίος θα δώσει την πάσα στον συμπαίκτη του. Είναι περίπτωση offside εδώ καθαρή. Στην πρώτη φάση. Ορθή επανάληψη. Το πρώτο γκολ τη ΑΕΚ είναι offside ή όχι. Στην πρώτη φάση. Εκεί ο Λιμπερόπουλος, τι βλέπει ο βοηθός. Πηδάει από πάνω. Φαίνεται όμως να έχει συμμετοχή ο Λιμπερόπουλος. Κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτο, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απόλυτο. Ωραία. Όμως ο Μπλάνκο είναι λίγο πιο μπροστά και ίσως αυτό.
Δεν το βλέπω βοηθό, γιατί εμείς το βλέπουμε στην αμφιβολία. Εμείς πάντοτε λέμε βέβαια υπέρ του βοηθού. Άρα εμείς λοιπόν, όμως, τώρα του δίνουμε δίκιο, δεν το δίνουμε δίκιο του βοηθού. Το βοηθό το δίνουμε δίκιο στην δεύτερη φάση του Μπλάνκο. Μάλιστα. Στην πρώτη όμως, στη δεύτερη φάση εννοώ την κίνηση του Μπλάνκο. Για το πρώτο γκολ πάντα μέρα. Θα φύγουμε με απορίες κάθε γκολ. Φεύγουμε με απορίες, Περικλή. Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι offside ή όχι? Είναι offside. Ωραία. Το τρίτο γκολ της ΑΕΚ είναι offside. Είναι offside πιο καθαρό. Αυτό. Το πρώτο κατάλαβα ότι είναι μπερδεμένο. Το πρώτο είναι μπερδεμένο γιατί ο βοηθό δεν βλέπει το Λιμπερόπουλο που κινείται. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Μπλάνκο είναι μπροστά. Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Πειραιός, Ατρόμητος Περιστερίου. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Εδώ είναι μια φάση που ζήτησε αποβολή, νομίζω, ο Ολυμπιακός του Ολιβέιρα. Και έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Ολιβέιρα. Εμείς θα ξαναδούμε τη φάση. Ο διαιτής, εγώ πιστεύω ότι βλέπει περισσότερο το πόδι εδώ που είναι κίτρινη κάρτα. Όμως δεν βλέπει το χέρι, το οποίο θα ξαναδούμε εμείς σε αργή κίνηση τι ακριβώς κάνει ο παίκτης ο Ολιβέιρα. Είναι κόκκινη κάρτα αυτή η κίνηση την οποία κάνει και τη γλιτώνει ο παίκτης του Ατρομήτου. Εδώ είναι το πέναλτι, το οποίο είναι καθαρή περίπτωση και για μας και για τον διαιτητή που έχει μπροστά του τη φάση. Σωστή δηλαδή η απόφασή του και δεν είναι απαραίτητη και η κάρτα. Αν δεν έχει δείξει σωστά, έκανε. Πάμε να δούμε εδώ ένα offside το οποίο υπέδειξε ο βοηθός στο βάθος. Δεν υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει offside. Βέβαια, ναι. Καλύπτεται από τον πρώτο τελευταίο αμυνόμενο. Λαθεμένη υπόδειξη εδώ και να δούμε εδώ. Δεν είναι αποβολή του Ντουντού. Εγώ θα ξαναδούμε τη φάση. Ο διαιτής υπερέβαλε. Θεωρώ ότι η χειρότερη περίπτωση για τον Ντουντού ήταν η κίτρινη κάρτα. Σηκώνει το χέρι του. Δεν είναι όμως η αγωνιά την οποία θέλει ο κανονισμός. Σηκώνει, επαναλαμβάνω, το χέρι του και κατεβάζοντας το χέρι του θα βρει στο πρόσωπο όντως και εδώ. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, η αγωνιά. Είναι το πολύ πολύ κίτρινη κάρτα. Αλλά θεμένη η απόφαση του διαιτή εδώ. Και εδώ offside, το οποίο θα δούμε ότι δεν υπάρχει. Είναι κάτω ο παίκτης στο βάθος, από την άλλη πλευρά, ο οποίος καλύπτει τον παίκτη του Ατρομήτου. Τελευταίο μάτσο που θα δούμε. Για να το δούμε. Στην Τρίπολη, Αστέρας Παναθηναϊκός. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ. Θα δούμε πρώτα-πρώτα εδώ τερματοφύλακα και τον επιθέμενο, τον Χριστοδουλόπουλο, να βρίσκει την μπάλα ο τερματοφύλακας και μετά να βρίσκει και το πόδι του επάνω. Δεν υπάρχει παράβαση. Σωστά ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι και συνεχίζεται. Εδώ, μία φάση στην οποία ο Σισέ, αν δεν κάνω λάθος, επιτίθεται. Σωστά. Δεν υπάρχει offside. Κακώς διαμαρτυρήθηκαν, αν διαμαρτυρήθηκαν από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, οι παίκτες του Ατρομήτου. Καθαρή φάση, δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα offside σε αυτή την φάση. Δεν ξέρω αν ξεκαθάρισα την πρώτη. Την φάση της ΑΕΚ. Εγώ το κατάλαβα. Απλώς δεν καταλάβαινα ακριβώς που οδηγούσασταν. Λέγατε ότι ήταν και οι δύο εκτεθειμένοι, αλλά λέγατε ότι δίνετε δίκιο για τον Μπλάνκο που δεν το είδε. Ναι. Αλλά για τον Λιμπερό, είναι δύσκολη φάση. Εντάξει, okay. Για τον Μπλάνκο. Γιατί ο Μπλάνκο, τα πόδια του είναι στην ίδια ευθεία με τον άλλο. Το σώμα του είναι πιο μπροστά. Ωραία. Και εκεί την πάτησε ο βοηθός. Μάλιστα. Και αν ήταν μόνο ο Μπλάνκο, το ξαναλέω, και δεν ήταν ο Λιμπερόπουλος, θα λέγαμε ότι είναι η περίπτωση που ο βοηθός έχει την αμφιβολία υπέρ του επιτιθέμενου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Άμα δεν έχουμε κάτι από όλα τα παιχνίδια, καλά είμαστε. Καλά πηγαίνουμε. Είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.